συνάδελφοι και συναδέλφισσες δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, κύριε Διευθυντά του ΑΕΣ Μελίτης Φλόρινας, κύριε Λοβάτση, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Είναι το 28ο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε απαρτία, είναι παρόντες 23, 4 είναι απόντες, θα δούμε στην πορεία αν θα έρθει κάποιος, γιατί κάποιοι με ενημέρωσαν. Μπορούμε να αρχίσουμε την συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ θα κάνω δύο ανακοινώσεις για προσκλήσεις οι οποίες έχουν φτάσει στο Προεδρείο. Η μία πρόσκληση είναι το Σωματείο Οικοδόμων και λοιπόν Επαγγελματιών του Λεχόβου, ο Άγιος Παντελεήμονας. Το Σωματείο Οικοδόμων και λοιπόν Επαγγελματιών Λεχόβου, ο Άγιος Παντελεήμονας, σας προσκαλεί την εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19.00 στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ακολουθεί η καθιερωμένη γιορτή πίτας του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοφυτών, ο Προφήτης Ηλίας. Επίσης έχουμε για την ίδια μέρα και για την επόμενη πρόσκληση από τον Ενωτικό Σύλλογο Λεχοφυτών. Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τη γιορτή πίτας που θα πραγματοποιηθεί στο Λέχοβο 18 και 19 Οκτωβρίου 2014. Έτσι. Ο κύριος Δήμαρχος, αν έχει να κάνει κάποια ανακοίνωση. Ξέρετε και από μένα. Πρόεδρε, δύο ανακοινώσεις, μια τάλη γιορτή είναι γνωστοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Τμήμα Επικοινωνήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μας παρακράτησαν από τους ΚΑΠ για το σύνδεσμο ίδρυψης Ολυμπιάδος Γαλάτιας Ενωγύρων το ποσό των 26.679,15 ευρώ σε δύο δόσεις των 29.679,15 ευρώ σε δύο δόσεις των 14.839,58 ευρώ εκάστοτε. Αυτό είναι για την εξόπληση των εισφορών του έτους 2013. Επειδή έχει γίνει η συζήτηση για τα αυξημένα τέλη τα οποία ζητούσε ο Σύνδεσμος, υπήρχε μία ενημέρωση ότι έγινε ένα συμβασμός με το Σύνδεσμο και ότι ο Σύνδεσμος πλέον θα κρατάει πολύ πιο λίγο ποσό. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, ο κύριος Ιωσήφιδης, συνάδελφε, αν ξέρετε τίποτε για αυτό το θέμα, να μας ενημερώσετε. Αυτό έγινε αυτεπάγγελτα, αυτούσια, μέσα από συμφωνίες και από διατάξεις που υπάρχουν για την παρακράτηση από τους ΚΑΠ. Αν έχετε υπόψη σας γιατί είναι αυτό το μεγάλο ποσό και τι έγινε, αν μπορείτε έτσι σύντομα στο διάστημα που είχε περάσει, γιατί μας είχατε πει ότι τα ποσά αυτά δεν ισχύουν. Επίσης, ήθελα να κάνω μια ενημέρωση ότι με την Ευρωπανήγυρη τα έσοδα ήταν σχετικά καλά. Είχαμε κενά και παρά τις κάκιστες καιρικές συνθήκες μαζέψαμε 236.856 ευρώ και πραγματοποιήσαμε δαπάνες 59.667,62 ευρώ. Οι δαπάνες που έγιναν ήταν η πληρωμή και αξιλίας 3.386, οι λαμαρίνες 2.681, τα ξύλινα εκθεσιακά περίπτερα 12.000, η ασφάλεια και επίλαξη 5.000, η ενημέρωση και η υδροβολή 738 ευρώ, η μίσθωση χημικών παλετών 1.230, η καθαριότητα των χώρων 9.000, οι υδροβολικές εργασίες 12.000, και προσωρινές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ 5.631 ευρώ. Θεωρώ ότι από άποψη εσόδων πήγαμε καλά. Επίσης, είχε μία επιτυχία σχετικά καλή σε σχέση με τις καιρικές κλιματολογικές συνθήκες που υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είναι ακόμη πιο καλές συνθήκες και μέσα από νέες προμήθειες υλικών τα οποία θα κάνουμε. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροδογίου δεν κατάλαβα το 14 γιατί υποχρέωσα διοίκηση να πληρώσει συμμετοχή σας. Τα χρήματα αυτά που λέτε ότι παρακριτηθήκαν μέσω του Υπουργείου είναι δαπάνη του πρώην Δήμου Αετού που εγώ ποτέ δεν τις δέχτηκα και δεν τις πλήρωνα. Βρέθηκε ένας συμβασμός στο ποσό αυτό ότι δεν δόθηκε αναλυτικός λογαριασμός ποτέ στο Δήμο Αμυνταίου, στο νέο Δήμο Αμυνταίου καλλικρατικό που εμείς ήμασταν διοίκηση και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορέσαμε ποτέ να τα παρακρατήσουμε μέσα από συμψηφισμό. Τώρα το 13 βεβαίως θα πληρώσουμε εφόσον
είτε η συνδρομή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στο λόγο, κύριε. Κύριε Δήμαρχε, είχα παρατηρήσει πρώτα σας ομιλία σε αυτήν την αίθουσα. Είχατε πει συγκεκριμένο ότι δεν θέλετε πίστοση χρόνου. Εμείς όμως, σεβόμενοι τη λαϊκή εντολή, θέλουμε να αφήσουμε στη Δημοτική Αρχή πίστοση χρόνου και όπως παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα, μέχρι τώρα δεν είχαν ερωτήσεις στο ημίρο του Δημάρχου. Έχει μας προκύψει το πανηγύρι, στο οποίο θα να πω κάποια πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, στο λέω με πόνο ψυχής, δεν πήγαμε καθόλου καλά στο πανηγύρι. Για μας το πανηγύρι, τους αμυντιώτες, μας θυμίζει τα νιάτα μας, αναμνήσεις παιδικές, ήταν μια αναμονή όλης της χρονιάς και φέτος το θέμα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Και να μένει παντού, στην πλατεία Αγοράς, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο, στο χώρο ανάμεσα τις τελευταίες πιθαργίες με το Λούνα Πάρκ, σκοτάδι παντού. Να θυμίσω την αίθουσα ότι επί Δημαρχίας Ιωσυφίδη, τέλη Ιουλίου, είχαμε θέσει σαν θέμα τη μείωση όλων των μερών κατά 15%. Και αυτό όχι έτσι αυθαίρετα, ομιλούμενοι με τον Γιάννη του Χατζή, ο οποίος λογικά είχε άνθρωπος ενημέρωση με άλλους εκθέτες και με άλλους δήμους που κάνουν άλογα πανηγύρια σε άλλες περιοχές. Σεβόμενοι λοιπόν την απόφαση αυτή και την συζήτηση του κ. Γιάννη Χατζή, πρέπει σαν θέμα. Το κ. Θεοδωρής είπε ότι δεν δέχομαι. Την επόμενη διάστημα, αφού λοιπόν έλαβε Δημοτική Αρχή ο Θεοδωρίδης, το έφερε σαν θέμα κανονικά, δεν έγινε η μείωση, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα πάρα πολλά κενά, τα οποία ειλικρινά σας μιλάω, έρθουν στο σημείο, σε ορισμένα σημεία, στην Μεγάλη Αλεξάνδρα, να είναι και πολύ έτσι άσχημο σαν θέμα. Σε εκείνο μας το Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε και μια επιτροπή όρεση. Και να σας πω κάτι, κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η επιτροπή, ξέρετε πόσες φορές συνεδρίασε? Μηδέν. Επιτροπή φάντασμα. Την ώρα που το πανηγύρι κορυφώνεται και περιμένουμε όλοι να έχουμε αναλλαγές απόψεων, συγκομιδή πληροφοριών, που υπάρχουν κενά θέματα, να συγκροτηθεί η επιτροπή Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί, να γίνει μια γενναία μείωση τιμών, ώστε στη συνέχεια να ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες, συγγενείς ή φίλοι των εκθετών ή κάποιοι που να φέρουν εμπόρευμα σε μία διόρθωση, να γίνουν τα μέρη εκείνα και να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου μας, αλλά και η εικόνα να βελτιωθεί η αισθητική. Φοβάμαι ότι αυτό το θέμα που είδαμε φέτος. Φοβάμαι ότι το θέμα που είδαμε φέτος θα μας ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Είμαστε εγώ χωριό και φοβάμαι ότι η παρέτησή μου σαν εκπρόσωπο. Συγγνώμη, κύριε Πάντα, που δεν απαντάμε. Κάποιος μίλησε, κακώς διέκοψε τον λόγο. Κύριε Κόρκα, έχει τον λόγο. Σαν εκπρόσωπο μαρτυρικών χωριών, υποβάλλω την παρέτησή μου να μπει ο επόμενος. Έτσι ορίζει, γιατί δεν βλέπω τη ζεστασία κάποιος των αντικαταστάτης. Τελειώσατε. Θα ήθελα λίγο να αφαιρθώ λίγο στη λειτουργία των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, λειτουργούμε αυτή τη στιγμή ως νομικό πρόσωπο 14 παιδικού σταθμού. Το Φεβρουάριο του 2014 πήραμε μια απόφαση ομόφωνα, συναρτώμενη από το πρόγραμμα εναρμόνισης επαγγελματικής οικογενειακής ζωής, για να προβούμε στην ανανέωση κάποιων συμβάσεων, ώστε να μπορούμε από 1η Σεπτεμβρίου, οποιαδήποτε δημοτική αρχή και να αναλάβει, να λειτουργήσουμε κανονικά τους παιδικούς σταθμούς. Αυτή τη στιγμή από τους 14, ο παιδικός σταθμός Βεγόρας, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή, και ο παιδικός σταθμός Παιδινού δεν λειτουργούν. Οι υπόλοιποι παιδικοί σταθμοί έχουν κάποιους βρεφονιδιοκόμους, κάποιες διασκάλες τέλος πάντων και δεν έχουν καθαρίστριες. Γνωρίζω ότι δεν έχει έρθει ακόμα το ΦΕΚ για τη σύσταση ώστε να μπορούν να έρθουν τα παιδιά αυτά για δουλειά, αλλά δεν είναι προαπαιτούμενο. Επειδή έχω μιλήσει με διάφορα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και έχω μιλήσει επίσης και με το Σύλλογο Πρεφορτυπιοκόμων Ελλάδος που είναι στην Αθήνα, υποχρέωση έχει το νομικό πρόσωπο και κατ' επέκταση ο Δήμος η ανανέωση των συμβάσεων των 11 αυτών ατόμων που ομόφωνα αποφασίσαμε όλοι για την καλή λειτουργία των παιδικών σταθμών σε χρόνο σωστό, να γίνει από 1η Σεπτεμβρίου και απλά η πρώτη πληρωμή θα συνοδεύεται με το ΦΕΚ και αναδρομικά θα πληρωθούν τα παιδιά από 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, όπως μου έχει αναφέρει και η πρόεδρος του νομικού προσώπου και ο γραμματέας επίσης του νομικού προσώπου, ο κ. Μπούτσης, ότι θα έρθουν τα παιδιά για δουλειά μετά τη σύσταση του ΦΕΚ και από τότε θα πληρώνονται. Από ό,τι ξέρω όμως, δεν είναι προαπαιτούμενο αυτό.
Και κάτι άλλο, κύριε Θεοδωρίδη, καλό θα ήταν, επειδή μας ενοχλούν αρκετοί γονείς, να βγάζαμε έστω και μία ανακοίνωση για ποιο λόγο παραμένουν κάποιοι παιδικοί σταθμοί εδώ και 1,5 μήνα κλειστοί. Από 1 Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνει γνωστό, όχι να μας ρωτάνε και λένε ναι, θα έρθει. Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα και θα έπρεπε να αναφερθεί αυτό. Θα ήθελα λίγο τις απαντήσεις σας. Και κάτι άλλο. Επειδή μου το είχατε αναφέρει στο νομικό πρόσωπο, το πρόγραμμα εναρμόνισης επαγγελματικής οικογενειακής ζωής ξεκίνησε από το 2008. Έχω όλες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Για πρώτη φορά λειτουργήσε το 2012 που το κάναμε εμείς, όπου είναι ένα έσοδο για το Δήμο 90.000 ευρώ κάθε χρόνο. Είναι η τρίτη χρονιά που υλοποιείται. Και από το 2008 λειτουργήσε, αλλά εντάξει, απλά δεν δόθηκε πρόσκληση από εσάς. Αυτά ήθελα να πω και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Στην ομάδα, στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Πεντελήμωνα, πραγματοποιήθηκαν κάποιες αλλαγές στους λαπτήρες, στις κόλωνες της ΔΕΗ. Πληροφορήθηκα από κατοίκους του δημοτικού διαμερίσματος ότι στην αλλαγή των λαπτήρων παραβρέθηκε στην εποπτεία ο τοπικός σύμβουλος και κουμπάρος του Δημάρχου και δεν θα έλεγα ότι είναι κακό έτσι από τη στιγμή που θέλει κάποιος να βοηθήσει, είναι καλό και ευθυμητό να βοηθάνε και οι τοπικοί σύμβουλοι. Ρώτησα όμως και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου αν είχε γνώση, θέση, αν το ρώτησε ο ομόδιος του Δήμαρχος, αν πρέπει να είναι και αυτός στην διαδικασία αυτή. Ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι ουδέποτε ειδοποιήθηκε και αυτό ο Δήμαρχε θα πρέπει να το προσέξετε, γιατί είναι άδικο ο θεσμός του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι ένας θεσμός αναγνωρισμένος, να παρακάπτεται και να μην ρωτιέται σε βασικά θέματα. Ο οποίος πρέπει να είναι θεσμός και πρέπει να είναι αυτός παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς η θητεία μας, εδώ είναι και η πρόεδρή σας, ουδέποτε πραγματοποιήσαμε κάτι τέτοιο, σας το λέω με βεβαιότητα. Κύριε Παναγιώτη, μη διακόπτεται ο ομιλητή. Συγγνώμη. Και πρόεδρε, το λέω με βεβαιότητα αυτό. Απαντήστε το κουμπιλίου για τι. Και είναι κακό πραγματικά να γίνεται αυτό, γιατί όπως είπα, ο πρόεδρος είναι θεσμός και πρέπει να ρωτήσετε και να ειδοποιείτε. Δήμαρχε, αυτές είναι εποχές που διασύσαμε τον 28 και καλό είναι να βελτιωθεί μέσα από το ΔΕΗ. Γιατί είχατε πει και εσείς ότι είστε δήμαρχος όλων των δημοτών του Δήμου Αμιντέου. Ένα δεύτερο. Λίγο σύντομα. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν έχουμε και ένα χρόνο, πρόεδρε. Ναι, παρακολουθώ τον χρόνο. Πού να ξέρουμε με τι χρόνο. Συνεχίστε σε ουσιώδεις ερωτήσεις και δεν θα σας διαβάσω. Και λίγο σύντομα. Θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο εργολάβος στην τοποθέτηση που τοποθέτησε τη Ξυλία και τις Λαβαρίνες. Και επειδή υπήρχε και μια διαμαρτυρία των εκθετών για κακή τοποθέτηση των στεγάστων. Θα θέλαμε να μάθουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό και κιόλας ένα άλλο είναι ότι απομακρύνθηκαν και πολύ αργά οι λαμπαρίνες. Άλλες φορές η απομάκρυνση γινόντουσαν τρίτη, τετάρτη, την επόμενη μέρα του πανηγυριού. Εδώ βλέπουμε μέχρι και σήμερα είναι στα σημεία του δρόμου. Στα αρρύθρα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει, έπρεπε ήδη να πραγματοποιηθεί. Καθώς κιόλας και το Λούνα Πάρκ. Φτάσαμε μία εβδομάδα μετά το πανηγύρι και δεν έχει γίνει απομάκρυση. Για ποιο λόγο, δεν έγινε καλός συντονισμός. Αν και πιστεύω, Δήμαρχε, ότι το ποσό των 9.000 ευρώ που δόθηκε, και εδώ θα ήθελα να μάθω και ποιος είναι εργολάβος στην καθαριότητα, σε ποιον δόθηκε το ποσό για την καθαριότητα. Αν και ήταν το μεγάλο το ποσό, 9.000 ευρώ, είδα με τα λύπης μου, αν και νομίζω έχετε εμπειρία στις προηγούμενες στοιχείες σας, ότι η καθαριότητα δεν ήταν σε ικανοποιητικό σημείο. Και αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο κακό συντηρησμό, όχι μόνο των αντιδημάρχων, στη μην απομάκρυνση των στεγάστων, τις λαμαρίνες, καθώς και του να πάρουν. Πραγματικά, Πρόεδρε, νομίζω ότι η κατάσταση στην καθαριότητα δεν ήταν σε τέτοιο επίπεδο όπως έπρεπε να έχει γίνει με το χρηματικό ποσό που είχατε δώσει, που δώσατε τις 9.000 ευρώ, όπως είπα. Εκεί βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Μα δεν το βλέπουμε. Το βλέπουν οι πολίτες. Ο κύριος Ρακώβος, το βλέπουν οι πολίτες. Και αν θέλει κάποιος άλλος. Περιμένουν το σπίτι, δεν μιλάνε για σκηνή. Σε αυτή την αίθουσα εδώ πέρα ο Δημότης και εμείς 3,5 χρόνια με τη θητεία Ιωσιφίδη δεν ακούσαμε απολογισμό του πιο σημαντικού γεγονότος πολιτικού ή πολιτιστικού, οικονομικού, έτσι.
της πόλης μας, του Δήμου μας. Το πανηγύρι του Αμιτέου είναι το μεγαλύτερο γεγονός αυτής της πόλης, αυτής της περιοχής. Δίνει μια τονωτική οικονομική γερή ένεση στα οικονομικά του Δήμου. Παρακολουθούμε τον Δήμαρχο να λέει ότι ήταν 230 χιλιάδες. Δεν ακούσαμε ποτέ ένα στοιχειώδη απολογισμό τον οποίο ζητούσαμε να μάθουμε και μας παρέπεμπε στα γραφεία πάνω, ελάτε πάνω στα γραφεία, ιδιαιτέρως να μας πούνε τον απολογισμό του τι εισπράξανε, του τι ξοδέψανε, του τι διαχειρίστηκαν σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτήν την γερή τονωτική ένεση των οικονομικών του Δήμου. Και ακούμε εδώ τώρα διάφορες ιστορίες και όλα αυτά. Έτσι, αυτό ήταν ένα από αυτά που ήθελα να πω. Το πρώτο και το κύριο ήταν αυτό που ήθελα να πω. Και ένα δεύτερο, έχω την αίσθηση, την πληροφορία ότι το περσινό πανηγύρι του Αμιντέου είχε λιγότερα έσοδα από 230.000. Φέτος με κενά, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Πάντης, πράγματι υπήρξαν κενά, με μειωμένο τα μέτρα, με λιγότερα δόθηκαν με χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με πέρσι, νομίζω ότι εισπράχθηκε ένα μεγαλύτερο ποσό. Έτσι, ας μας πει ο Δήμαρχος, γιατί τον κύριο Σουφίδη περιμέναμε 3,5 χρόνια, δεν μας είπε, ας μας πει, πιθανό να κάνω λάθος. Τι εισπράξαμε πέρσι και τι εισπράττουμε φέτος. Έτσι, με πιο πετυχημένο πανηγύρι περσινό σε σχέση με το φετινό, το οποίο οι συνάδελφοι εδώ από την αντιπολίτευση είπαν τα χειρότερα. Έτσι, ο Δήμος, φαντάζομαι, ο κύριος Θεοδωρής θα πρέπει να στήσει μια τέντα πάνω από το Αμίντεο για να γλιτώσουμε την βροχή των τριών ημερών. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να βρέχει τις τρεις μέρες του πανηγυρίου και κάποιοι άνθρωποι να ταλαιπωρηθούν, κάποιοι δημότες να. Κάποιοι εκθέτες να υποστούν μια μικροζημία και όλα αυτά από τις σταγόνες που πέφτουν από τις λαμαρίνες. Έτσι, όλα αυτά ας τα ακούσουμε, γιατί είχαμε μια έλλειψη ενημέρωσης για το πανηγυρίο. Το θέμα του θεσμικού του πανηγυρίου, όπως είπε ο κ. Πάντης. Από μικρή τα ζήσαμε, το αν θα πάρουμε 10.000 παραπάνω ή λιγότερα. Και ακριβώς με αυτό, εμένα δεν με πειράζει τόσο πολύ. Εμένα με πειράζει να έρχονται περισσότεροι εκθέτες και το μέγεθος του πανηγυριού να παραμείνει έτσι όπως ήταν. Είναι θέμα τροπής. Εντάξει, τώρα δεν το χρεώνω αποκλειστικά την τωρινή, ότι δεν έγινε διαφήμιση, δεν προωθήθηκε. Είναι γεγονότα. Αυτά του χρόνου να μην ξαναγίνουν. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο, ότι δημιουργεί ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η παρατεταμένη παραμονή του Λούνα Πάρκ είναι γεγονός. Το να λέμε τώρα να το κάνουμε πολιτική αντιπαράτηση εδώ, νομίζω ότι περισσεύει. Είναι γεγονός. Πηγαίνετε να δείτε τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο Αμίντο από την πλευρά εκείνη της Καθοριάς, αναρωτιούνται όλοι τι γίνεται στο Αμίντο. Πανηγύρι έχουμε. Τώρα, αν είναι θέμα δικό μας να του πούμε του ανθρώπου, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δημιουργηθεί. Ας πήγαινε κάτω στην Ελλάδα. Να παρκάρει τα αυτοκίνητά του αν έχει αντικειμενικό πρόβλημα, εκεί στο ανοιχτό που κάνουμε τη φωτιά. Ας πήγαινε εκεί. Δεν είναι θέμα αντιπαράτησης αυτό το πράγμα. Και κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά θέλω σαν δημοτικό σύμβουλο να μας συμπεριφέρεστε και να μας έρθετε καλύτερα. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Έχετε μία προκατάληψη, αφήστε το ολοκληρώσω και απαντήστε. Έχετε μία προκατάληψη εχθρική. Τι είναι αυτό το πράγμα, σας ζητάει ο πρώην δήμαρχος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί της διαδικασίας και ζητάει τον λόγο. Πείτε του, θα πάρει τα λιγότερα. Όχι, δεν σας επιτρέπω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και το τόνο, αυτό το δασκαλιστικό αλλού. Εδώ δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι. Εδώ είναι η αίθουσα που μπορούμε να συζητάμε και να εκφράζουμε δημοκρατικά τις απόψεις μας. Από εμάς δεν είχατε τέτοιο θέμα. Δεν μπορεί να διακόπτει τον κάθε ομιλητή ο καθένας σας. Θα ζητάτε τον λόγο και ο τρόπος να μην σας πειράζει, καμιά φορά θα είναι έντονος. Αυτό είναι για να επιβληθεί και η τάξη εδώ μέσα. Έτσι. Όλοι είμαστε το ίδιο. Ένδος. Δεν έχω τίποτα να λύσω μαζί σας. Αν εσείς έχετε κάτι, μπορείτε να το πείτε εδώ ευθέως στον κόσμο. Η κυρία Γιάννη Τσοπούλου έχει τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Απλά να ενημερώσω το Σώμα ότι από το τέλος του 2012 που συστήθηκε το κοινωνικό πρωτοκολλείο, η Επιτροπή συνεδρίασε 4 φορές στο γραφείο μου και άλλες 5 φορές τηλεφωνικά, πράγμα το οποίο μπορεί να πιστοποιήσουν ο πρώην συναδελφός σας, ο κύριος Γιάννης Κέρλουβας, όπως επίσης και ο Δημήτρης Σοφίστας, που ήταν μέλος του διοικητικού του κοινωνικού πρωτοκολλείου. Και επίσης η Ελένη Ιντένα, κοινωνιολόγος της Δομής Βοήθειας του Σπίτι Λεχόγου Βαρικού, που συμμετείχε ως κοινωνική λειτουργός σε αυτήν την επιτροπή. Από εκεί και πέρα, ακόμα και τα τηλεφωνικά διοικητικά γίνανε για οι λόγοι για τους οποίους έγιναν τηλεφωνικά ήταν ότι ο κύριος Φίστας έλειπε Θεσσαλονίκη
και ο κύριος Γιάννης Κέρλοβας, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε στο υπόλοιπο διοικητικό ότι το χειριζόμαστε πάρα πολύ σωστά το πράγμα και είχε ενημέρωση ανά πάσα στιγμή και όποτε ήθελε, θέλησε αυτά τα διοικητικά να γίνονται τηλεφωνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς αποφυγή παρεξηγήσεως, κύριε Αντάκη. Είμαι. Κύριε Γιώργο. Και ό,τι άλλο θέλεις είμαι. Και ό,τι άλλο θέλεις είμαι. Κύριε Παναγιώτη. Ένα λεπτό. Δεν είχαμε συνεργασία. Κύριε Γιώργο. Όχι με σένα. Όχι με σένα. Για το πρόσωπό μιλάω. Όχι, επειδή είπες επιθυτία σας. Είχαμε συνεργασία σε όλα τα θέματα τα οποία μου είχαν. Επιθυτία σου. Να τη δικείτε με τον αυτό. Εσείς μπορούσατε νωρίτερα να κάνετε. Δεν έχουμε σένα. Επιθυμία σα λέτε. Εσείς μπορούσατε να κάνετε τον δικηγόρο που αγγίζει. Θα σα πω. Εσείς μπορούσατε να κάνετε τον δικηγόρο που αγγίζει. Θα σα πω τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παναγιωτήδη. Λοιπόν, δεν αντιδικούμε και απευθύνεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα εκεί είχαμε συνεργασία αυτό. Όχι, δεν λέω προ το πρόσωπό σα. Λέω για τον αντιδήμαρχο τον ανάλογο που ήταν στην περιοχή μα. Κύριε Παναγιωτήδη. Ναι. Ο Περπερίδης, ο Μιχάλης ήταν τίποτα, κύριε Πρόεδρος ήταν, τι ήταν, κάτι ήταν. Δεν νομίζω να ήταν και... αναφέρεστε σε άτομα που δεν είναι στην αίθουσα. Ναι, δεν είναι, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα. Ο κύριος Δήμαρχος που αναφέρθηκε ότι προβλήματα έχετε θα αναφέρεστε το Μαρουφίδη, το Μάκη. Ποιος είναι ο Δήμαρχος που λέει αυτό το πράγμα. Πρόεδρος δεν υπάρχει. Ή θα αναφέρεστε στον κύριο Μαρουφίδη. Αυτή ήταν η μεταχείριση. Και μιλάνε για τη θητεία τους. Ποιοι. Αυτοί που κανένα δεν υπολογίζανε. Ο κύριος αντιδήμαρχος ο Τσαχυρίδης τι ήταν. Έβαζε τον Περπερίδη και το κάθε έναν εκεί πέρα τέτοιος αυτά. Είναι αλήθεια αυτά. Ότι δεν ζητήσαμε και δεν ζητάμε πιστώσεις χρόνους. Και αυτό φαίνεται μέσα από όλες τις δραστηριότητες που αναδείχθηκαν αυτόν τον τελευταίο τον ένα μήνα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε 7 του μήνα συγκροτηθήκαμε σε σώμα. Οι επιτροπές είχαν συγκροτηθεί στις 12 του μήνα και οι διευθυντικές των αποφάσεων πολλές δεν έχουν έρθει. Δεν θέλουμε ούτε ένα λεπτό πίστοση χρόνου. Τώρα το αν κύριε Μπάτη πήγαμε καλά ή όχι, αυτό κρίνεται τόσο από τους πολίτες, όσο και από αυτά τα οποία ο καθένας μας είδε και νομίζω ότι δεν είναι θέμα πρόθεσης και διάθεσης πώς θέλει ο καθένας να δει το πετυχημένο ή όχι, αλλά το αποτέλεσμα αυτό κατά αυτό. Είχε και ένα παντού. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε μείωση τελών 15, είχαμε μείωση των τελών 5%. Πουθενά μα πουθενά σε κανένα από το πανηγύριο και αυτό έγινε με δική μας πρόταση. Εσείς είπατε ότι θα έπρεπε να γίνει 15%. Ας το εισηγούσασταν, η απόφαση πάρθηκε επί δική σας συνεδρίαση της δικής σας δημοτικής αρχής και ας το εισηγούσασταν που δεν εισηγηθήκατε καμία τέτοια μείωση. Επιπλέον, πώς γίνεται με μείωση 5% στις 236.856 ευρώ, αν βάλουμε σε 5% πάνε σχεδόν 250.000. Με πιο λίγες θέσεις να μαζέψουμε εμείς 250.000 και εσείς 213.682 ευρώ. Ακτός αν υπονοείτε ότι στη δική σας δημοτική θητεία και περίοδο έγινε κάτι άλλο. Ό,τι έχει σχέση με τη συνεδρία της Επιτροπής. Κληθήκατε και ήσασταν παρόν όταν έγινε η δημοκρασία, ο διαγωνισμός για το Λούνα Πάρκ. Επομένως, μην λέτε ότι δεν είχε καμία συνεδρία, είχε μία. Δεν προέκυψε κανένα άλλο θέμα, γι' αυτό και δεν κληθήκατε, γιατί η ομάδα η οποία είχαν συγκροτήσει από τους υπαλλήλους δουλέψαν όλοι μαζί, βγήκανε και του οικονομικού τμήματος μαζί με τα παιδιά και έκαναν έλεγχο αποδείξεων αλλά και θέσεων που είχαν καταληφθεί και ελέγχθηκαν και όλες αυτές τις θέσεις και όλα είχαν πάει κατευθείαν. Κύριε Κόλκα, θα καταθέσετε αίτηση ότι παρετήσετε, έτσι ναι, νομίζω ότι αυτό είναι, νομίζω ναι, ότι αυτό είναι το πιο σωστό έτσι και είναι λογικό φυσικά και αυτό που κάνετε σας τιμά κιόλας, δεν είστε μέλος της πλειοψηφίας, δεν μπορείτε να μείνετε, θα οριστεί άλλο μέλος το οποίο θα σας υποκαταστήσει, θα σας αντικαταστήσει. Κυρία Βεράνη, ξέρετε ότι σήμερα έβλεπα το θέμα με τον υπάλληλο, τον Βούτση τον Παναγιώτη, και σε μένα είναι γνωστό, δεν ήταν άγια να το δείξει, όπου υπάρχει απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που λέει ότι τελεσυνδική η διαδικασία πρόσληψης από τη στιγμή που αυτό θα δημοσιευτεί στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Πρέπει να γίνει ΦΕΚ.
Αυτό είναι, εσείς ρωτήσατε ό,τι θέλατε, εδώ σας λέω απόφαση του Ελληνικού Συνεδρίου που λέει ότι πρέπει να τελεσυνδικήσει η διαδικασία και θεωρείται ότι έχει τελεσυνδικήσει. Για άλλα νομικά πρόσωπα γιατί είσαι. Μόνο γιατί εδώ αυτό ισχύει. Γιατί είναι μέσα από ένα σχεδιασμό. Είναι με έναν σχεδιασμό διαφορετικό. Υπάρχει απόφαση, ανεβείτε πάνω στον κύριο Κούτση τον Βασίλη, τηλεφωνήστε του, τον Κούτση τον Παναγιώτη. Να σας διαβάσει την απόφαση, οπότε αυτό το θέμα δεν τίθεται έτσι. Αν εσείς θέλετε να λειτουργήσει, εμείς γιατί να μην θέλουμε, δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, και θα μπορούσατε και πέρα, να βγάλει και μια ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα, τι ανακοίνωση θα βγάλει, για να εξηγούμε τι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλουμε καμία ανακοίνωση. Ρωτάνε οι γονείς και δεν έχουμε πάρει. Δεν νομίζετε, όσοι γονείς ρωτάνε, τηλεφωνάνε και ενημερώνονται και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν τηλεφωνήσει και ρωτήσαν, όπως και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και τους εξηγήσαν. Όχι διάλογο, τελειώσαμε. Ό,τι σχέση συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, θα δώσει τις εξηγήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε ερώτημα και τελειώνει. Δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ σας. Σε ό,τι έχει σχέση με τις διαδικασίες αυτού του σχεδιασμού. Ναι, έχει ξεκινήσει και από το 2008, το συζητήσαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Δήμος μας, ως Δήμος Αμυντέρου, τότε είχε ξεκινήσει. Μαζέψαμε αιτήσεις, δεν είχαμε κενά. Οι αιτήσεις που είχαμε μαζέψει ήταν πολύ λίγες. Τότε πληρώσαν τις προϋποθέσεις πολύ λίγα άτομα. Δεν μας συνέφερε να κινήσουμε μια τέτοια διαδικασία, γιατί δεν είχαμε και κενά. Οποιοςδήποτε θα προσλαμβάνονταν θα ήταν επιπλέον αυτών τους οποίους είχαμε. Ήμασταν ως παιδική σταθμή. Ως παιδική σταθμή ήμασταν κομπλέ και δεν τίθεται το θέμα τότε να κάνουμε διαδικασία εμείς. Κύριε Γεώργου, σε ό,τι έχει σχέση με τους λαντήρες, να σας πω λίγο το εξής. Και βέβαια, μίλησα με τον πρόεδρο, είναι πολύ καλό να παρίσταται και θα ειδοποιείτε. Τυχαίνει όμως κάποιες φορές ένας πρόεδρος να υποδεικνύει πέντε λάμπες για την κατάσταση, είτε γιατί δεν έτυχε να ενημερωθεί για πιο πολλές, είτε γιατί δεν ενδιαφέρθηκε, και κάποιος άλλος τοπικός σύμβουλος να υποδεικνύει 25 λάμπες. Είναι λογικό ότι θα πάει αυτός που υπέδειξε τις πιο πολλές για να μην παιδεύεται το συνεργείο, να τελειώσει, να πάει το συνεργείο, να τις αντικαταστήσει αμέσως. Μίλησε με τον πρόεδρο και βέβαια θα ειδοποιείται και δεν θέλουμε να παρακάμψουμε κανέναν. Ό,τι έχει σχέση όμως και με τη δική σας θητεία, μην θέλετε να εμφανίσετε. Μην θέλετε να εμφανίσετε το άσπρο μαύρο, έτσι το πώς λειτουργήσατε δεν με απασχολεί, ούτε θέλω να αναφερθώ σε αυτό, δεν ήταν αυτό το οποίο θέλετε να δείξετε. Ό,τι έχει σχέση με τον εργολάβο, με τις κοιλίες και τις λαμαρίνες, ήταν οι οίκοι που είχαν εγκαταστήσει ή πιο πολύ, μάλλον το 90% των τεχνητών που δούλεψαν και στη δική σας θητεία. Τα ίδια άτομα ήταν. Αυτοί που αντικατέστησαν, αυτοί που κατασκεύασαν τα περίπτερα. Ως εκ τούτου η τεχνική τους είχε φανεί και τότε, φάνηκε και σε εμάς, αλλά σε εμάς το είδατε λίγο πιο ότι δεν ήταν τόσο πετυχημένο. Ποιος είναι ο εργολάβος που ανέλαβε για τις λαμαρίνες που το έχουν. Να σας διαβάσω αμέσως. Δύο ήταν οι εργολάβοι. Ήταν ο Μίκη ο Ανδρέας και ο Νάτσο Βαγγέλης από 6.000 ο καθένας. Γιατί την τελευταία στιγμή όλες τις κατασκευές, οι δύο μαζί, από 6.000 καθένας, γιατί την τελευταία στιγμή αναλάβαμε, τελευταία στιγμή μπορέσαμε να κινηθούμε και την τελευταία στιγμή ψάχναμε λαμαρίνες και υλικά τα οποία θα έπρεπε να πλεονάσουμε. Δυστυχώς όμως είχε ελλείψεις οι οποίες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί υπήρχαν αυτές οι ελλείψεις. Ό,τι έχει σχέση με το ποσό των 9.000 ευρώ που είπατε ότι ήταν μεγάλο. Να σας πω ότι μέσα στις 9.000, 23% είναι ΦΠΑ. 26% είναι φόρος εισοδήματος. Επομένως, οι 9.000 γίνονται 4,5. 1.800 ευρώ είναι ΙΚΑ. Και 200-300 ευρώ είναι λογιστής, ο οποίος βαστάει τα βιβλία κάποιου, συν άλλες δαπάνες, τις οποίες δεν ήτσι αναφέρω. Πήγαμε, επομένως, 4.500 μείον 1.800 μείον 2.500 ημερομίσθια. Έχουμε γίνει περίπου 90 ημερομίσθια. Επομένως, αν σας δεν σας φάνηκαν αυτά, είναι άλλο θέμα. Έτσι και μέσα από αυτά θα πρέπει να πληρωθούν λίγο και τα παιδιά τα οποία βοήθησαν, μόνιμοι οι οποίοι δούλεψαν υπερορίες και δούλεψαν επιπλέον. Θα πρέπει να σας πω και το εξής όμως ότι. Μη διακόπτεται κύριε Γιώργο. Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι κάνω πάνω από 2 λεπτά για κάθε πάνηση. Πιο σύντομα. Είναι να μην το όνομα της καθαριότητας του εργολάβου. Σας είπα, Νάτσος. Νάτσος είναι. Νάτσος. Θα τον ακούσετε. Σε ό,τι έχει σχέση πάλι με την κατάσταση που μας αφήσατε, έτσι ξέρετε ότι στις 31 Οκτώβου είχαμε 1,5 άτομο
για την αποκομιδή των σκουπιδιών των κοινοτήτων, αλλά και για την ευρωπανή. Και όταν πήραμε τα 11 άτομα, από αυτά οι 3 ήταν οδηγοί ξυριστές και δουλεύαμε με 8 άτομα, σύν το 1,5 άτομο και ακόμη και αυτή τη στιγμή με αυτούς δουλεύουμε. Ό,τι έχει σχέση με την απομάκρυνση των λαμαρινών, όπως σας απάντησαν, είδατε ότι έγινε επιμελημένα, μαζεύτηκαν όλες μαζί, πάνε και τοποθετούνται σε σημεία που είναι στεγασμένα. Αυτό το χάλι το μπάχαλο, στο οποίο θέλω να πάμε μαζί κάποια στιγμή, στο ένα το τύπ, να δείτε σε τι κατάσταση το αφήσατε, βομβαρδισμένο στρατόπεδο, με αγκάτια, με δέντρα, με ξύλα πεταγμένα εδώ και εκεί, ρόδες, λάδια, χυμένα παντού και οχήματα εγκαταλειμμένα, τα οποία δεν είναι σε θέση να κινηθούν. Κύριε Ρακόπουλε, νομίζω ότι απάντησα και στο δικό σας ερώτημα. 236.856 είναι μείωση 5% με 213.682 με μεγαλύτερη πληρότητα. Πιθανώς η πληρότητα να ήταν μεγαλύτερη. Αντιλαμβάνεστε ότι η αύξηση είναι πάνω από 15% με 10-15% λιγότερους εκπαίδευσης. Κύριε Παπαχρήστου, νομίζω ότι προσπαθείτε με τεχνάσματα να αποφύγετε αυτό το οποίο φαίνεται. Την έλλειψη ενημέρωσης και τα μειωμένα ποσά τα οποία εισπράχτηκαν στη θητεία σας. Δεν σας ενδιαφέρει το ποσό. Γιατί δεν σας ενδιαφέρει, δεν είναι σχετισμένο με τους εκθέτες, όταν λέμε ότι πιο λίγοι εκθέτες είχαν εκθέσεις τη μία περίοδο του 13 τη δική σας και 14 τη δική μας. Ό,τι έχει σχέση με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ξέρετε ότι αμέσως καθάρισαν οι δρόμοι την Τρίτη στις 9-10 η ώρα το πρωί. Δεν είχε ένα σκουπίδι στους δρόμους, είχαν μαζευτεί όλα γιατί αυτό είχε γίνει και από πιο νωρίς και ξεκίνησανε, καθάρισανε τον κεντρικό δρόμο με τις λαμαρίνες και τα ξύλα και την επόμενη μέρα, γιατί ξενύχτησαν τα παιδιά με τις λάσπες εκείνες και με κολλημένα όλα τα καρτόνια κάτω στα δάπεδα, ξενύχτησαν, την άλλη μέρα πήγαν και συνέχισαν και έβαλαν στην πάντα ξυλία και λαμαρίνες με νοικοκυρεμένο και καλό τρόπο για να ξανάρθουμε του χρόνου. Και ό,τι έχει σχέση για τη συμπεριφορά, ζήσαμε τη στάση σας και την τακτική σας εδώ σχεδόν 4 χρόνια παρά 4 μήνες. Νομίζω ότι ήταν ό,τι χειρότερο έχει περάσει από εδώ. Με την σκέψη. Κυρία Γιαννητσοπούλου, το 2012 το κοινωνικό παρομβολείο κάνατε 5-4 φορές συνεδριάσατε και 5 φορές τηλεφωνικά. Αν είναι δυνατόν να γίνονται συνεδριάσεις κοινωνικού παρομβολείου τηλεφωνικά, γιατί δεν βόλευε στον Πίστα ή γιατί συμφωνούσε και έβλεπας με τα υπόλοιπα μέλη να συνεδριάσετε κανονικά. Και με το κοινωνικό παρομβολείο θα δούμε λίγο τα αποτελέσματά του. Δηλαδή θα αξιολογήσουμε την παρουσία του, θα δούμε τι καταναλώθηκε, με ποιο τρόπο και θα γίνει θέμα εδώ μέσα πιο διεξοδικά. Κύριε Παναγιωτίδη, όλοι μαζί είσαμε την στάση, όχι όλων, δεν θα πούμε ότι είναι όλοι ίδιοι, έτσι, αλλά πολλών και αντιδημάρχου και δημοτικών συμβούλων εδώ μέσα και νομίζω ότι είμαστε γνώστες της τακτικής και της μεθόδου που ακολουθούσαν και αυτή τη στιγμή απαιτούν σεβασμό όταν ήδη δεν σεβόταν τον εαυτό τους. Κύριε Πολιώτη, απάντησα νομίζω και σε εσάς με τις 9.000 ευρώ διατροφός και φυσικά το έχουμε τονίσει πολλές φορές εδώ μέσα ότι δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα και δεν ταυτίζουμε όλους. Να επενέσω για άλλη μια φορά και τη στάση σας, η οποία πάντα και διακριτική και ευγενική ήταν και νομίζω ότι εμείς σας φερόμασταν με τον ίδιο τρόπο σε όλη τη θητεία. Ευχαριστώ πολύ.